Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα εδώ. Επίσκεψη αστραπή πραγματοποίησε στις Σέρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστίνης και Κύπρου Γεώργιο. Ο κ. Δένδιας συμμετείχε σε γεύμα που παρατέθηκε προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου από την Δήμαρχο Σερών. Ότι είναι μείζον σφάλμα να ταυτίζεται ο ελληνισμός με τα γεωγραφικά όρια του νέου ελληνικού κράτους. Είμεθα ευρύτερη αυτού. Η Κύπρος είναι τμήμα του ελληνισμού. Και ο Αρχιεπίσκοπος το αισθάνεται και το εκφράζει. Και εκφράζει και την αγωνία που εκπηγάζει από ακριβώς αυτήν τη γωνία με την οποία παρατηρεί τον ελληνισμό. Από τη Λευκωσία. Η Λευκωσία, θυμίζω, το γνωρίζετε όλοι, είναι η τελευταία διχασμένη πρωτεύουσα σε αυτόν τον πλανήτη. Θα ήθελα λοιπόν να διατυπώσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκεται σήμερα εδώ. Θα ήθελα δε να πω και κάτι που ο ίδιος με τη σεμνότητά του δεν διατυπώνει. Κάνουμε, ίσως το ξέρετε οι αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή το στηρίζουν και στη Βουλή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το γνωρίζουν πολύ καλά, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Την έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Δεν θα επεκταθώ να σας πω τα πάρα πολλά που επιχειρούνται να γίνουν. Όμως ένα τμήμα πολύ σημαντικό είναι οι στρατιωτικές μας σχολές. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν την ισχύ τους υπό μία προϋπόθεση. Ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τους καλύτερους ως επαγγελματικά στελέχη. Τους καλύτερους που μπορεί να παράξει η ελληνική κοινωνία. Για να το έχουμε όμως αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση που τώρα βιώνουν οι στρατιωτικές μας σχολές. Είδατε ίσως ότι πάρα πολύ λιγότεροι από όσο θα θέλαμε επέλεξαν τη Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη Σχολή Ικάρων, στις προτιμήσεις τους για την ανώτατη εκπαίδευση. Εάν αυτό ως τάση συνεχιστεί και δεν αναστραφεί, ο ελληνισμός έχει πρόβλημα. Εκπονήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτού, βελτιώνοντας και τις αποδοχές των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, βελτιώνοντας και την καριέρα τους, αυτά θα τα ανακοινώσουμε στο μέλλον, αλλά βελτιώνουμε και τις εγκαταστάσεις τους και στις τρεις αυτές σχολές.